Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξύφη τους για την παρουσία του Πρωθυπουργού σε γεύμα σε ανοιχτό χώρο στο σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χριστόδουλου Στεφανάδη, στην Ικαρία. Ο βουλευτής τονίζει ότι τήρηθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, ενώ δεικτικό ήταν το σχόλιο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική κόντρα πυροδότησε το γεύμα του Πρωθυπουργού στη βεράντα του σπιτιού του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χριστόδουλου Στεφανάδη, στον Εύδειλο, στο περιθώριο της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο, όταν και επισκέφθηκε τα εμβολιαστικά κέντρα σε Φούρνους, Θήμαινα και Ικαρία. Με τη φράση «Το δίσεξα Μαρτίν ουκ ανδροσοφού», ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό με ανάρτησή του στο Instagram. Προφανώς δεν πρόκειται πια για επαναλαμβανόμενη ανεμελιά, αλλά για βαθιά υπεροψία και αλαζονία. Είμαι εξουσία και κάνω ό,τι θέλω. Γιατί? Μα γιατί μπορώ, βρε αδελφέ, άντε, εισηγεία των κορόιδων. Οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για γλέντι στην Ικαρία στερούνται στοιχειώδου σοβαρότητα. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κάνει λόγο για τακτικές διχασμού και αποπροσανατολισμού, που επιλέγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον και εγκαλεί για τη στάση που τηρεί σε σχέση με συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες εν μέσω κορονοϊού. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μη συμβάλλοντας επικοδομητικά στον αγώνα της χώρας να καταπολεμήσει τις συνέπειες της πανδημίας, απευθύνει ανακριβείς χαρακτηρισμούς, ενώ την ίδια στιγμή προσκαλεί σε πορείες και συγκεντρώσεις υπονομεύοντας την αποτελεσματικότητα των υγειονομικών μέτρων. Το ίδιο δε έπραξε και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Ικαρία. Βολές και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη για τις προκλητικές και προσβλητικές εικόνες της Ικαρίας. Το ΚΚΕ χαιρέτησε τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των συνδικάτων στην Ικαρία, επισημένοντας ότι ήταν σε πλήρη αντίθεση με την πολυπληθή κουστοδία και τα προκλητικά γεύματα του Πρωθυπουργού. Η οργή ενός λαού που ζει εδώ και 12 μήνες υποκαθεστώς νομοθετημένης στέρησης δημοκρατικών ελευθεριών είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Ο Πρωθυπουργός, που τόσο καιρό κουνάει το δάκτυλο στους πολίτες, συνοστίστηκε σε ικαριώτικο γλέντι. Με ανακοίνωσή του, ο Χριστόδουλος Στεφανάδης ανέφερε ότι στο σύντομο και πρόχειρο γεύμα που παρέθεσε στον Πρωθυπουργό τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Λυπάμαι ειλικρινά, γιατί οι εικόνες και οι συνθήκες δεν ήταν οι πρέπουσες. Αποτέλεσαν αφορμή παρεξήγησης και ερμηνεύτηκε αρνητικά η έκφραση της παραδοσιακής φιλοξενίας που δείχνουμε όλοι στο νησί μας. Όπως αποσαφήνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε κάθε περίπτωση, στις μελλοντικές περιοδίες του Πρωθυπουργού θα ληφθεί μέρημνα για να μην δημιουργηθεί καμία εσφαλμένη εικόνα.